Ξεκινήσουμε από τις κεντρικές τράπεζες και ποιος είναι αυτός που ζητά και άλλες αυξήσεις των επιτοκίων. Λοιπόν, έχουμε την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών, την BIS, η οποία είπε ότι το τελευταίο μίλι στη μάχη κατά του πληθωρισμού είναι και το πιο δύσκολο και αναφέρεται στο κρίσιμο σημείο, στην κρίσιμη καμπή στην οποία βρίσκεται η παγκόσμια οικονομία, διότι με τις συνεχιζόμενες επιτοκιακές αυξήσεις πλέον φτάνει σε ένα επίπεδο που μπορεί να οδηγηθεί σε μια μικρή ή μεγάλη ύφεση. Και παρόλα αυτά όμως, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε αυτή τη φάση η παγκόσμια οικονομία, ζητά από τις κεντρικές τράπεζες να συνεχίσουν τις επιτοκιακές αυξήσεις, επειδή ο δομικός πληθωρισμός καλπάζει. Και μάλιστα λέει ότι σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, τόσο οι κυβερνήσεις όσο και οι κεντρικές τράπεζες θα πρέπει να αποφύγουν να επιλύουν όλα τα προβλήματα της κοινωνίας με μέτρα στήριξης. Δηλαδή πλέον σηματοδοτεί ότι ήρθε η εποχή που πρέπει να σταματήσουν και τα δημοσιονομικά μέτρα στήριξης και οι χαλαρές νομισματικές πολιτικές που ξέραμε μέχρι τώρα. Αυτό σημαίνει ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν σε υψηλό επίπεδο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και το σπουδαιότερο είναι ότι καλεί τις κυβερνήσεις να συνδράμουν και αυτές στην ομαλοποίηση της κατάστασης, είτε με αυξήσεις πόρων, είτε με μειώσεις των δανών. Διότι λέει ότι η δημοσιονομική σταθεροποίηση θα μπορούσε να προσφέρει βασική στήριξη στη μάχη κατά του πληθωρισμού, διότι θα μπορούσε να μειώσει την ανάγκη η νομισματική πολιτική να διατηρήσει τα επιτόκια σε υψηλότερα επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είδαμε από την Παρασκευή ότι αυξάνονται οι φωνές που λένε ότι οι κεντρικές τράπεζες πλέον θα μπορούσαν με τις συνεχιζόμενες αυτές επιτοκιακές αυξήσεις να οδηγήσουν την παγκόσμια οικονομία σε ύφεση. Σήματα, τέτοιου είδους σήματα, δίνουν και οι αγορές κρατικών ομολόγων, όπου τις τελευταίες μέρες έχουμε τη μεγαλύτερη αναστροφή καμπύλης των κρατικών ομολόγων εδώ και πολλά χρόνια. Για παράδειγμα, να πω χαρακτηριστικά ότι η απόδοση των διετών κρατικών ομολόγων της Γερμανίας είναι αυτή τη στιγμή υψηλότερη από την αντίστοιχη απόδοση των μακροπρόθεσμων τίτλων κατά 70 μονάδες βάσης. Όταν γίνεται αυτό, δηλαδή η απόδοση των κοντινών τίτλων ξεπερνά την απόδοση των μακρινών, αυτό είναι σημάδι ότι η οικονομία οδηγείται σε ύφεση και ότι οι κεντρικές τράπεζες μπορεί ανά πάσα στιγμή να αλλάξουν ρότα στη νομισματική πολιτική τους και να πάνε σε μείωση των επιτοκίων για να μπορέσουν να αποφύγουν μια μεγάλη ύφεση. Μάλιστα. Επίσης, έχουμε και την συνάντηση των αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στη Σύντρα της Πορτογαλίας αυτή την εβδομάδα, που είναι σημαντικό, είναι σημαντική για τα μηνύματα που θα στείλουν. Είναι κάτι αντίστοιχο με την συνεδρίαση, με τη συνάντηση του Jackson Hole που κάνει Federal Reserve κάθε τέλος καλοκαιριού, τέλος Αυγούστου.